YouTube. Σήμερα μόνος πάμε για μια προπόνηση push στο Alterlife που πήγαινε κανονικά. Ναι, έχω βαρεθεί να ακούω ότι η γυμναστική είναι επικίνδυνη. Τώρα ειδικά που τραυματίστηκα άρχισε να μου λέει ο κόσμος είναι επικίνδυνο να σηκώνεις βάρη κτλ. Δεν έχω ακούσει κάτι πιο λάθος, να το πω έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Πόσες φορές έχεις ακούσει κάποιον φίλο σου να λέει έκοψε το χιαστό μου? Θα το πάθει κάνοντας squat? Θα το πάθει κάνοντας leg extension? Όχι, οι περισσότεροι που χαλάνε τους χιαστούς είναι από αθλήματα, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, ή box, kickboxing, τέτοια πράγματα που ασκούνται μεγάλες δυνάμεις με μεγάλες επιταχύσεις. Όταν κάνεις βάρη, και όταν λέω όταν κάνεις βάρη ενώ αν το προσπαθείς να κάνεις bodybuilding, ο σκοπός σου είναι να χτίσεις μυϊκή μάζα, δεν να σηκώσεις τεράστια φορτία ή το οτιδήποτε, είναι να γυμνάσεις το μη από every κινήσεων που στο επιτρέπει. Τώρα μου πεις εσύ, ναι και εγώ σηκώνω βάρη και προσπαθώ να βάλω μυϊκή μάζα αλλά έχω τραυματιστεί. Τώρα θα σου πω εγώ ναι, γιατί δεν ακούς το σώμα σου και μάλλον δεν ξέρεις το σώμα σου. Δηλαδή θα δώσω παραδείγματα. Όταν εσύ έχεις ας πούμε ένα ισχύο το οποίο είναι στενό και προσπαθείς να κάνεις deadlift, και όχι απλά προσπαθείς να κάνεις deadlift, ανεβάζεις συνέχεια κιλά γιατί προσπαθείς να κάνεις progress στο logbook που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο, άμα θες δες για το προηγούμενο βίντεο λέω για το logbook. Όταν εσύ προσπαθείς να κάνεις στο Romanian deadlift progress και το ισχύο σου είναι στενό και δεν φταίς εσύ, φταίει η ανατομία σου. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με μεγάλη λεκάνη, κάποιοι άλλοι γεννιούνται με πιο στενή λεκάνη. Είσαι πιο επιρρεπής στον τραυματισμό στο deadlift. Καθώς πάει μεγάλη ροπή στο ισχύο σου, η πίεση που ασκείται πάνω στο ισχύο από τη ροπή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιον που έχει πιο μεγάλο ισχύο και χωρίζεται η πίεση σε όλη αυτή την επιφάνεια του ισχύου, να το πω έτσι. Τώρα θα πω ότι το bodybuilding δεν είναι επικίνδυνο. Προφανώς είναι επικίνδυνο γιατί είναι extreme. Και όταν εσύ προσπαθείς, ας πούμε, να βάλεις το 3% που σου μένει της μυϊκής μάζας μετά από 10 χρόνια και είσαι σε πλεώνασμα για 3 χρόνια συνεχόμενα έχοντας το σώμα σου σε πολύ υψηλά επίπεδα λίπους σωματικής διάπλασης που δεν θέλει να είναι, προφανώς οι εξετάσεις αιματός σου δεν θα είναι και καλύτερες. Ή όταν προσπαθείς να κατέβεις αγώνες και κάνεις αυτές τις ακραίες δίαιτες που έκανα και εγώ πέρσι, προφανώς οι ορμόνες σου δεν είναι στο καλύτερο σημείο. Αλλά πιστεύω από όλα τα αθλήματα, αν πούμε ότι το bodybuilding είναι άθλημα, είναι αρκετά πιο ασφαλές. Γι' αυτό κιόλας θα δεις bodybuilders να κατεβαίνουν αγώνες 50 και 60 χρονών, natural bodybuilder, ενώ σε κάποιο άθλημα συνήθως δεν το βλέπεις αυτό. Κάτι λέει και αυτό. Δεύτερη προπόνηση push και ξεκινάω με πιέσει στο Smith. Για το 95% του πληθυσμού δεν θα έλεγα να ξεκινήσει με πιέσει στο Smith, καθώς δεν πιστεύω ότι η πρόσθετη μοίρα είναι μια κακή μυϊκή ομάδα μπροστά στις άλλες. Στο δικό μου φυσικ, αν κάποιος το παρατηρήσει, θα δει ότι έχω πολύ καλή πλαϊνή μοίρα, πολύ καλή πίσω μοίρα, λόγω γενετικών κυρίως, και η μπροστά μοίρα είναι λίγο πίσω. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάω με αυτή την άσκηση. Όλα έχουν context και όλα είναι ανάλογα το άτομο. Κάτι που βλέπω πολύ συχνά στο γυμναστήριο, όταν κάποιος εκτελεί πιέσεις με αλτήρες ή σε Smith είτε με μπάρα, και το έκανα και εγώ πολύ στο παρελθόν και πιστεύω ότι πλέον είναι λάθος, είναι ότι εξάπτει πολύ τους αγκώνες του, δηλαδή τους φαίνει πολύ έξω. Σίγουρα αυτό σου επιτρέπει να σηκώσεις πολλά κιλά, αλλά σου μειώνει κατά πολύ το εύρος κίνησης. Κάτι που δεν το θέλουμε, ειδικά όταν κάνουμε μυϊκή υπερτροφία. Γι' αυτό είναι αρκετά σημαντικό να βιντεοσκοπείς τον εαυτό σου. Εντάξει, ήταν η πρώτη προπόνηση που έκανα με πιέσεις στο Smith. Παρ' όλα αυτά τώρα ξέρω τι πρέπει να φτιάξω για την επόμενη φορά. Ξέρω ότι πρέπει να φέρω λίγο πιο κλειστά τις παλάμες μου και λίγο πιο μέσα τους αγκώνες μου για να αυξήσω λίγο ακόμα το εύρος κίνησης, την απαγωγή και προσαγωγή που κάνει ο ομοπλάτη, και υπάρχει και μεγαλύτερη διάταση για το δελτοειδή. Άρα μειώνοντας και λίγο τα κιλά βέβαια, γιατί θα έχω και μεγαλύτερο εύρος κίνησης, πιστεύω ότι θα είμαι ακόμα πιο αποδοτικός σε αυτή την κίνηση. Επόμενη κίνηση. Πιέσεις με αλτήρες σε επικλινή πάγκο. Κλείνω λίγο περισσότερο τους αγκώνες μου, πάλι για τους λόγους που είπα πριν από τις πιέσεις όμων, είναι το ίδιο πράγμα, έχεις μεγαλύτερο εύρος κίνησης,
αλλά επίσης εδώ πέρα νιώθω πολύ περισσότερο το στήθος μου, δηλαδή στο παρελθόν που το έκανα με ανοιχτά τους αγκώνες μου, είχα καλό εύρος κίνησης, αλλά δεν ένιωθα πολύ το στήθος, ειδικά μετά δεν ένιωθα αυτό το pump που πρέπει να νιώθεις, ένιωθα περισσότερο τους ώμους μου. Ίσως σε φταίει η ευθυγράμμιση, δεν ξέρω, πάντως νιώθω πολύ περισσότερο το στήθος. Μία επιπλέον αλλαγή που έχω κάνει σε αυτή την άσκηση και πίστεψέ με είναι αρκετά σημαντική, είναι η σειρά με την οποία την εκτελώ. Στο παρελθόν την έβαζα συνήθως τρίτη-τέταρτη αφού το έχω κουραστεί σε σημαντικό βαθμό που πλέον πιστεύω ότι είναι λάθος. Αν μιλάμε για υπερτροφία, που αυτό κάνουμε στο κανάλι μου, αυτή η άσκηση είναι εξίσου σημαντική, μη σου πω και πιο αποδοτική από μία αντίστοιχη σε μηχάνημα ή σε Smith. Άρα γιατί να εκτελέσω πρώτα το μηχάνημα όπου η άσκηση και η πορεία της μπάρας είναι προκαθορισμένη και να αφήσω αυτή την άσκηση που θέλει αρκετή συγκέντρωση ή κάθε επανάληψη και αρκετή ισορροπία για πιο μετά όπου η μύση μου είναι ήδη κουρασμένη. Συνεχίζουμε με στήθος και εστιάζω πολύ στο στήθος. Peg deck, γενικώς το peg deck δεν το έχω στο πρόγραμμα, ειδικά αυτό το peg deck δεν μ' αρέσει γιατί η πορεία προφανώς είναι προκαθορισμένη και όμως μου έρχεται λίγο περίεργα, έχω το θέμα με την ομοπλάτη μου. Όχι ότι με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί καθόλου, δεν εκτελώ ασκήσεις που θα με ενοχλήσουν ή θα με πονάνε. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω αυτή την ανισορροπία, προτιμώ να κάνω σε τροχαλία που η κίνηση είναι πολύ πιο ελεύθερη από αυτό το μηχάνημα που η κίνηση είναι προκαθορισμένη. Αλλά επειδή γινόταν χαμός στο γυμναστήριο, όπως γίνεται, κλασικό καλοκαίρι, όλοι προσπαθούν να βγουν στην παραλία μέσα σε 2 μήνες να γίνουν κομμάτια. Έλα όμως που δεν γίνεται, τέλος πάντων, αναγκάστηκα να κάνω αυτό το peg deck. Επόμενη άσκηση κανονικά ήταν πιέσεις στο Smith σε επικλίνη πάγκο. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι καταλάβετε για το προηγούμενο clip, γινόταν πανικός στο γυμναστήριο. Άρα είχα 2 επιλογές ουσιαστικά. Είτε να κάνω μια λιγότερο αποδοτική κίνηση, όπως αυτή εδώ, είτε να περιμένω 15 με 20 λεπτά για να αδειάσει το Smith. Από την εμπειρία μου, όταν περιμένω 15 με 20 λεπτά, βγαίνω από το zone και γενικώς μου χαλάει τη ροή του προγράμματος, που για μένα είναι πολύ πιο σημαντική το να μπορώ να είμαι στο zone και να πιεστώ αρκετά από το να κάνω μια πιο αποδοτική κίνηση. Άρα γι' αυτό έκανα την αλλαγή στο μηχάνημα. Πώς καταλαβαίνεις ότι το μηχάνημα δεν είναι βέλτιστο? Ενώ έχει το μονοπάτι του στήθους, δηλαδή είναι converging, πηγαίνει προς τα μέσα, το προφίλ της δύναμης δεν είναι ότι καλύτερο, καθώς είναι δύσκολο στο πάνω μέρος. Πώς θα καταλάβεις ότι είναι δύσκολο στο πάνω μέρος? Πολύ απλά, όταν πλησιάζεις την αποτυχία και βλέπεις ότι ζορίζει πάρα πολύ στο πάνω μέρος, σημαίνει ότι εκεί είναι η μεγαλύτερη ροπή. Πράγμα που δεν θες. Παρ' όλα αυτά, έχοντας κάνει 2 ασκήσεις που ήδη με ζορίζουν αρκετά στη διάταση, πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο κακό να κάνω και ένα μηχάνημα που ζορίζει σε λίγο περισσότερο στη βράχυνση. Αλλάζω, οι άνθρωποι αλλάζουν από ό,τι φαίνεται. Με αυτή την άσκηση ολοκληρώνω τα 12 σετ στήθους ανά 8 μέρες, που πιστεύω ότι είναι υπερ αρκετά, ίσως είναι και πολλά για να μεγαλώσει το στήθος μου, ίσως χρειάζεται να μειώσω όγκο προπόνησης. Και η προπόνηση τέλειωσε με απομονητικές ασκήσεις ώμων και τρικεφάλων, τις έχω ξαναδείξει, άρα δεν θα αναφερθώ πολύ. Άρα αυτό ήταν το βίντεο, πατήστε ένα sub, ένα like και τα λέμε στο επόμενο.